Ολοκληρώθηκαν τα φιλικά στην Ολλανδία. Αν είστε ικανοποιημένοι με τη δουλειά που έχει γίνει και τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Κοιτάξτε, δουλέψαμε αρκετά στις προηγούμενες μέρες εδώ. Πιστεύω ότι κάναμε καλή δουλειά σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε. Είμαστε στο καλό δρόμο. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε σίγουρα, αλλά έχουμε και αρκετές μέρες, έχουμε σχεδόν 9 μέρες μπροστά μας και πιστεύω ότι και αυτά τα πράγματα τα οποία δεν είμαι ευχαριστημένος θα το λύσουμε στις επόμενες μέρες. Είδατε κάποια διαφορετικά πράγματα στους διαφορετικούς σχηματισμούς που χρησιμοποιήσατε? Κοιτάξτε, γνωρίζετε κι εσείς ότι χρησιμοποιούμε τρεις παίκτες στο χώρο του κέντρου. Τώρα αν είναι ο ένας πίσω και δύο μπροστά ή αντίθετα, αυτό εξαρτάται βέβαια και από τους παίκτες που όποιοι ξεκινάνε το παιχνίδι. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να έχουμε αλλάξει σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Μετά γυρίζαμε στο σύστημα που προτιμώ περισσότερο. Αλλά το θετικό είναι ότι είχαμε διάταση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Υπήρχε σοβαρότητα και αυτό είναι κάτι που είναι αυτονόητο. Αυτό πρέπει να υπάρχει πάντα. Σας εξέπληξε θετικά με βάση το πόσο καιρό είναι στην ομάδα ο Μπίσεσβαρ, γιατί είναι πιο πίσω σε σχέση με άλλους παίκτες. Αυτό που είδατε δηλαδή είναι κάτι που περιμένατε ίσως και λιγότερο? Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει ποιότητα, γι' αυτό το φέραμε. Έχει γρήγορη σκέψη, έχει καλή πάσα, μπαίνει μέσα και στη περιοχή. Είναι δημιουργικός παίκτης και σίγουρα ότι βρίσκεται όσο αφορά το φυσικό κομμάτι πίσω τους άλλους, αλλά έχει διάταση, δουλεύει σκληρά και πιστεύω γρήγορα με την προσπάθεια που τα κάνει ο ίδιος και εμείς που ήμασταν εδώ μαζί του, θα φτάσει και θα το στάσει και θα τον χρησιμοποιούμε. Ένα σχόλιο για τον Σάκοφ που εμείς δεν τον ξέραμε και τον μαθαίνουμε σιγά σιγά. Τι είναι αυτό το πράγμα που είδαμε σήμερα, ένα τόσο ολοκληρωμένο χαφ? Ένας καλός παίκτης, ένας παίκτης ο οποίος πριν 2 χρόνια έπαιξε τελικό Europa League. Όταν ένας παίκτης σε αυτή την ηλικία βρίσκεται σε ένα τελικό, σίγουρα ότι τυχαίο δεν ήταν που ήταν εκεί. Άρα δηλαδή μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος γνωρίζαμε τα χαρακτηριστικά που έχει και πήραμε απόφαση να τον πάρουμε. Μπροστά του είναι τώρα να μας δείξει ότι αξίζει να είναι εδώ και να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται να γίνουμε όλοι ευχαριστημένοι μαζί του. Θα θέλατε λίγο περισσότερη πίεση από την Τβέντε, γιατί ο Άγιαξ δεν θα έχει την εικόνα, έτσι είναι? Σίγουρα ότι θα ήθελα περισσότερη πίεση. Αν γνωρίζετε κι εσείς ότι ήταν προγραμματισμένο να παίζουμε με την ομάδα του Πόρτο, αλλά χαιρόθηκε αυτό το παιχνίδι και δεν είχαμε χρόνο να βρούμε κάποια ομάδα οποία μήπως θα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καλύτερη φυσικό κομμάτι και να μπορέσει περισσότερο να κάνει αυτό που λογικά θα μας περιμένει και στο πρώτο παιχνίδι. Να υποθέσουμε ότι έχετε κατασταλάξει κατά πολύ στην ενδεκάδα, αν και από μένα 10 μέρες ή στον κορμό εν ώψη Άγιαξ, με αυτό που είδαμε και σήμερα. Κοιτάξτε, δεν συμβαίνει αυτοί που ξεκινήσανε σήμερα ότι θα ξεκινήσουν και στο παιχνίδι με την Άγιαξ. Υπάρχουν αρκετές μέρες, υπάρχουν αρκετές προπονήσεις και πρέπει να δουλέψουν όλοι όπως δουλεύουν και από εκεί και πέρα θα διαλέξω τελευταίες μέρες, πείτε είναι αυτοί όποιοι θα ξεκινήσουν. Στην προετοιμασία που τελειώνει, πήγαν όλα όπως τα περιμένατε? Ένα μικρό απολογισμό. Ναι, δεν έχω κάποια πράγματα με όποια μπορώ να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος. Οργανωτικά ήταν όλα όπως πρέπει. Είχαμε ό,τι χρειάστηκε εδώ να κάνουμε μια καλή προετοιμασία. Ελπίζω ότι την κάναμε, θα φανεί στο μέλλον. Λέω ότι είναι καλά, έφαγε κλωτσιά ήταν. Τότε πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα μπορεί και αύριο, γιατί είναι κλωτσιά, αυτό είναι το καλό. Όταν πάει κάποιος, καλύτερα πάντα είναι να σε χτυπήσει κάποιος από το να πατήνεις κάτι μόνο σου, μικρό. Τότε πιστεύω ότι γρήγορα θα είναι καλά. Λόγω που δεν αγωνίστηκαν σήμερα οι Περέιρα και οι Μπέλκας. Αυτοί αγωνίστηκαν στα προηγούμενα όλα τα παιχνίδια. Σήμερα ήθελα να δω τον Μπίσεσβαρ, γι' αυτό το λόγο παίζουν και οι τρεις περίπου στην ίδια θέση. Okay, Περέιρα είναι περισσότερο σαν δεύτερος επιθετικός, αλλά και ο Δημήτρης έχει κάνει αρκετά καλά παιχνίδια, ο Πέλκας και ο Περέιρα και
Έχω τρεις παίχτες, μπορεί κάποιες φορές και ο Σάχου να παίζει εκεί, τότε αυτό είναι καλό, ότι μπορούμε να διαλέξουμε κάποιον όποιος θα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στη καλύτερη φόρμα.